Πω, πω. Από μέσα. Καλά, σας λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι είναι όλα αυτά με στις σκάλες? Πήρα μερικά που στον κεράθηκα, βρε αγόρι μου, να είμαι προετοιμασμένη. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις την επανάστασή σου. Μάντι, επαναστατικά είδη σπιτιού. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε, ξεκινάμε Δευτέρα το βλογάκι μας. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει δουλειές, εκτός από ότι έχω κάνει μοντάζ, έχω πάει το Βασίλειο σχολείο. Τέλος πάντων λοιπόν έχω βάλει πλυντήριο, ότι έχω βγάλει τις μαξιλαροφύκες από το καναπέ, τα ριχτάρια μαξιλαροφύκες από τα μαξιλάρια αυτά. Έχω αλλάξει εκεί τις μαξιλαροφύκες, τα μεγάλα μαξιλάρια που είναι κάτω. Θέλω να βάλω, νομίζω αυτά είχα πέρσι το χειμώνα, στις γιορτές, βλέπετε θέλω καναπέ σκούπισμα, τώρα θα το καθαρίσω. Θα δω μετά, πρέπει να δω τώρα τι άλλα έχω. Και αυτά, θέλω πρώτα να καθαρίσω το καναπέ καλά καλά και σκεφτόμουν να το κάνω με το ατμοκαθαριστή, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα ο καιρός δεν είναι, ξέρετε, να ανοίγω και να καθαρίζω. Οπότε θα το αφήσω έτσι, θα καθαρίσω με τη σκούπα καλά καλά. Θα το στρώσω και πριν τις γιορτές, πιστεύω πως θα το κάνω ή μια μέρα όταν θα έχει έτσι ήλιο, καλό καιρό, να φυσάει και όλες, να ανοίγω τα παράθυρα να στεγνώσει. Οπότε μια χαρά, πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε με τη σκούπα πολύ καλά. Πάω να φέρω και το εξάρτημα, το βουρτσάκι που θέλω, το πλυντήριο μόλις τελειώσει να βγάλω μαξιλαροφύκες να στεγνώσουν για να φορέσω στο καναπέ στη πλάτη. Καθαρίζω και εκεί όλα. Αυτά, έχω βγάλει και το ριχτάρι από εδώ να το καθαρίσω. Επίσης τι θέλω να κάνω. Εδώ χαμούλης παδού, βλέπετε, εδώ έχω βγάλει ρούχα, έχω και ριχτάρι και αυτά, πρέπει να απλώσω ένα πλυντήρι. Από εδώ ακόμα δεν έχω στρώσει, λοιπόν, θέλω, έχω βγάλει τα ρούχα του Βασίλη, θέλω να τα τακτοποιήσω στην ντουλάπα τα χειμωνιάτικα με τα καλοκαιρινά, να δω λίγο τι και πώς και γιατί, δεν έχω καταλάβει, σας είπα ότι θέλω να κάνω και κάτι, έχω παραγγείλει, περιμένω ακόμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ η Τόνια, έχω στρώσει το κρεβάτι, σε έχω κάνει καθαρό, όπα. Ωραίο, εχθές η Τόνια έχει βάλει LED λαμπάκια πίσω από το κρεβάτι, πολύ ωραία δείχνει. Δεν μπορώ τώρα να σας ανοίξω, κάποια στιγμή θα σας δείξω. Το βέντρο ακόμα δεν το έχουμε βάλει, μπορεί σήμερα να το κάνει, μόνη της θέλει να το κάνει. Και εδώ χαμούλης και ρούχα και όλα και πρέπει και εδώ να κάνω. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε τη μέρα μας, δουλειές full. Το πλυντήριο πλένει, εγώ πάω να φέρω το βουρτσάκι να καθαρίζω, να σας δημοσιεύσω και το βίντεο όλα μαζί. Συγγνώμη. Οπότε πάμε, φύγαμε.
μόλις παρέλαβα αυτά που έχω παραγγείλει για το βασιλάκι. Θα πάμε να τα ανοίξουμε, να τα δούμε, αλλά πρώτα πρέπει να κάνω το ντομάτιο του Βασίλη, έλεγα. Τώρα ήθελα να πάω να ξεκινήσω να μαγειρέψω, αλλά επειδή δεν θα προλάβω και το ένα και το άλλο, θα μαγειρέψω λίγο αργότερα, πάω να κάνω το ντομάτιο του Βασίλη, να το ετοιμάσω, να καθαρίσω λίγο το παράθυρο, το γραφείο, αυτά να το φτιάξω έτσι όπως ήθελα. Κανονικά ήθελα να το κάνω όλο μαζί, να στολίσω και αυτά, αλλά αφού λίγο άργησε δεν πειράζει. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι. Μισό λεπτάκι, ανυπομονώ πραγματικά. Λοιπόν, έκατσα γρήγορα να σας δείξω αυτά που έχουν έρθει, που έχω παραγγείλει και θα προχωρήσουμε στη διακόσμηση να φτιάξουμε το ντομάτιο του Βασίλη, να τελειώσουμε να μην έχουμε άλλα, έτσι. Οπότε πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα αυτό δεν είναι για το Βασίλη, είναι για τη Τόνια. Διάλεξε η Τόνια ένα μαξιλαράκι σε σχήμα μπισκότο για το ντομάτιο της. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Τέλειο. Πολύ χριστουγεννιάτικο, πολύ ωραίο. Δεν το ανοίγω γιατί θα το ανοίξει η Τόνια όταν θα έρθει. Αυτή το διάλεξε, της άρεσε πολύ. Οπότε θα πάει στο ντομάτιο της Τόνιας, θα στολίσει κιόλας και εκείνη. Λοιπόν, και προχωράμε. Μαξιλαράκι για το ντομάτιο του Βασίλη. Ένα πράσινο, ναι, ρε παιδιά, πράσινο. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα, γι' αυτό έβαφα χτες. Έχω γίνει σαν το Σρέκ, κοιτάξτε εδώ τα χέρια μου. Οπότε δεν τις ανοίγω μετά, θα τις κάνουμε μαζί. Δεύτερο μαξιλαράκι, πράσινο και αυτό φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πάλι μαξιλάρι, αλλά αυτή τη φορά χριστουγεννιάτικο. Όπως είπα, θα τα ανοίξουμε όλα μετά όταν θα κάνουμε το ντομάτι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και είναι διαφορετικά. Μπορείς να βάλεις και έτσι και έτσι. Με δύο όψεις. Από εδώ είναι με δύο ελαφάκια και από εδώ είναι με ένα ελαφάκι. Φανταστικό. Κόκκινο έχει και πράσινο και ταιριάζει πάρα πολύ με τα άλλα μαξιλάρια. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ έχουμε μια πάπλωμα το φύκι. Πάμε να την ανοίξουμε αυτή, γιατί αυτή τώρα δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Πόσο μόνο χέρι, ρε παιδιά. Καλά, δεν υπάρχει, έτσι. Εντάξει, θα το βάλετε το πάπλωμα μέσα και είστε καλυμμένοι. Αν δεν μπορείτε να πάρετε το κουβερτό πάπλωμα που σας έδινε, παίρνετε πάπλωμα το φύκι. Καλά, είναι, δεν ξέρω. Να μπορούσα να σας μεταφέρω την υφή από την κάμερα, θα ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ μαλακιά και πάρα πολύ ζεστή. Κοιτάξτε, από μία μεριά είναι γκρι και έτσι, βλέπετε. Και εδώ είναι με αυτά εδώ τα σχεδιάκια. Θα την ανοίξουμε μετά να σας δείξω. Τώρα απλά επειδή βιάζομαι, κοιτάξτε τη συσκευασία για δώρο. Τώρα για τα Χριστούγεννα υπάρχουν και σε κόκκινο, υπάρχουν και σε άλλα χρώματα. Σας λέω, σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Ξέρετε, έχουμε εμείς παπλωματοφύκη και έχουν πάρει έτσι Τόνια και τώρα για το ντομάτιο του Βασιλάκη. Να δω, θέλω να δω την αντίδραση του Βασίλη. Όπα! Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα που έχω παραγγείλει, πάλι χριστουγεννιάτικο, είναι το κουβέρτο πάπλωμα του Βασίλη. Και αυτό είναι σε πράσινο, με γκρι, όπως ακριβώς είναι και η παπλωματοφύκη. Γιατί θέλω να δοκιμάσω πώς θα βολεύει το Βασίλη, είτε να του βάλω να του δίσω το πάπλωμα, είτε με αυτό. Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι. Μονό, του πήρα ένα 60x2. Χαφώ μέσα. Καλά, σας λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ την πιζάμα που του πήρα το Βασίλη από το τζάμπο, λέει, μαμά πόσο μαλακιά είναι αυτό εδώ το φλίσ, το ζεστούλικο. Και τώρα να φανταστείτε να κοιμάται και μέσα στο κουβερτοπάπλωμα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το ντομάτιο του Βασίλη. Το πρώτο πράγμα πρέπει να φτιάξω τα ρούχα γρήγορα. Δεν θα κάνω πολλές δουλειές, δεν προλαβαίνω τώρα. Καθάρισμα θα έχουμε και μετά, συνέχεια καθαρίζω. Οπότε πάμε να κάνουμε ό,τι προλαβαίνω, να αλλάξω τα σεντόνια, να βγάλω το πάπλωμα, να διακοσμήσουμε, να βάλουμε το μαξιλάρι, πάπλωμα. Αυτό εδώ το πω, έφυγα. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay.
Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, there's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. Λοιπόν, το κρεβάτι είναι έτοιμο. Καλά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πόσο όμορφο είναι, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, πρέπει να σκουπίσω. Τώρα εδώ θα κάνω το γραφείο του Βασίλη μαζί με το βεντράκι. Έχει δέσει απλά υπέροχα. Δεν υπάρχει. Φανταστικό, πιστεύω πως θα το αρέσει. Τώρα περιμένουμε να έρθει να του δει. Θα κλείσω την πόρτα και θα δω όταν θα μπει τι θα μας πει και πως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, μιλάμε. Κοιτάξτε εδώ, εντάξει, τι να πω. Ό,τι και να πω δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, τα μαξιλάρια είναι μεγάλα, 45x45. Πάρα πολύ καλά, έτσι, τα προηγούμενα που είχε ο Βασίλης τα γκρι ήταν πιο μικρά, 40x40 πρέπει να ήταν, αυτά είναι πιο μεγάλα, οπότε τέλεια, έτσι τα έβαλα, δεν ξέρω, μπορεί να τα αλλάξουμε τα, αλλά έτσι μ' αρέσει, ταιριάζουν μεταξύ τους, τα χρώματα είναι φανταστικά, γι' αυτό ήθελα να βάψω και πράσινα τα στολίδια, βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, σαν να είναι το ακριβώς το ίδιο χρώμα, το στολίδι με το κουβερτοπάπλωμα, βλέπετε. Τέλεια. Οπότε γι' αυτό πήγα στο τζάμπο και ήθελα να πάρω αυτά. Νόμιζα ότι θα τα κάνω όλα μαζί. Δεν πειράζει. Έγιναν ξεχωριστά, αλλά έγινε το αποτέλεσμα φανταστικό. Κοιτάξτε, και το γκρι ταιριάζει. Εντάξει, όπως είπα, θα σκουπίσουμε. Βλέπετε και το γκρι μαζί με το αυτό. Ω, υπέροχα. Τέλος, ξεσκόνησα πάνω τα ράφια, το γραφείο καθάρισα, σκούπισα καθαρά, ωραία, μια χαρά. Πόσο πιο χριστουγεννιάτικο, πόσο πιο χειμωνιάτικο, ντομάτιο, παιδικό. Φανταστικό. Αυτά κλείνω. Μισό λεπτάκι, κλείνω το φως. Και κλείνω την πόρτα. Και επίσης εδώ έβαλα στη Τόνια το μπισκοτάκι, όταν θα έρθει, να το ανοίξει εκείνη. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έφερα το Βασίλη σπίτι. Πήγαινε πλύν τα χέρια σου, βάλα παντόφλες. Παντοφλίτσες, τις δικές μου άστες. Βάλε παντοφλίτσες. Όχι. Άντε πράσινο παντελόνι. Όπα. Περιμένουμε τώρα, επειδή να πλύνει τα χέρια του, για να δούμε, θα μπει στο δωμάτιο ή θα έρθει εδώ. Για να δούμε, περιμένουμε. Λοιπόν, τραγουδάει στο μπάνιο. Πού είναι αυτός. Περιμένουμε, δεν έχει φως καλό. Θέλω να μαγειρέψω τώρα να βάλω σουπίτσα. Έχω στήφο σκοτόπουλο, θα το κόψω κομματάκια, θα το τηγανίσω λίγο στην κατσαρόλα, μετά θα ρίξω νεράκι και όλα τα λαχανικά και θα φτιάξω μια ζεστή σουπίτσα, έτσι γίνεται κρύα, όχι, με φιντέ. Οπότε αυτά σήμερα τα, το μενού. Κάτι έχει φέρει ο Βασίλης από το σχολείο, τι έχει φέρει. Βάλε τη τσάντα. Περίμενε, περίμενε. Καλό παιδί. Εμένα τραβά, το τραβάω εσένα. Γεια σου, πες. Πάρ τη τσάντα σου, πήγαινε την στο δωμάτιο, γρήγορα. Α, γιατί βάλτε. Τι έγινε. Τίποτα, βάλε την στο δωμάτιο. Για τώρα θα γίνει κάτι. Γρήγορα. Κάτσε με το στόλισες. Όχι, τι να σου στολίσω. Έτσι, ευτρώνα. Σ' αρέσει! Ναι. Ε? Πού, κατσίκα! Ποια κατσίκα, καλέ, μην κατσίκα τα χαλάσω! Είναι, κατσίκα είναι! Ναι!
Είναι μια κατσίκα και είναι μια μπλε κατσίκα και μια πράσινη κατσίκα. Φοράς και πράσινα παντελόνια, κοίτα εδώ. Και εδώ έχει μια μαμά κατσίκα. Αυτό μου αρέσει πιο. Εδώ κατσίκα. Σ' αρέσουνε ναι. Όλα. Μαξιλάρια άλλαξες. Ε, βέβαια, όλα άλλαξαν. Ποια? Όχι, δεν άλλαξα μαξιλάρια. Ε, ήθελα και μαξιλάρια. Τέλειο. Για δες και από την άλλη μεριά πώς είναι. Βάλε το χεράκι σου από πίσω. Ε, εκεί, να, εκεί φαίνεται το γκρι, από την άλλη. Κάτσε λίγο. Και πώς περίμενε. Φαντάζεσαι. Τέλειο. Δεν φαντάζομαι. Ε. Καταρχάς φανταζόσουν κάτι τέτοιο. Ναι. 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 Πώς. Ναι. Πώς το σκέφτηκες. Κάτσε. Θα μου στορίσεις κι άλλο. Όχι, φτάνει. Δεν έχει άλλο. Τι κάνει. Τι άλλο θες. Κοίτα, κοίτα εδώ μεταξύ αυτά που τα έβαψα χθες. Ακριβώς το ίδιο χρώμα με το κουβερτοπάπλωμα. Είδες. Δεν έγινα τζάμπα Σρέκ κι εγώ. Σρέκ. Σρέκ. Πράσινη. Εντάξει. Ωραία. Και κάλτσες πράσινες έχει. Βλέπετε. Τι, πόσο τέλειος είναι. Ε, και αυτό ταιριάζει με αυτό. Ναι, μωρέ, ναι. Τέλειο το ντοματιό σου. Έχει γίνει πολύ χριστουγεννιάτικο. Έτσι. Πολύ ωραίο. Ε, για πες μας τη γνώμη σου. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μπράβο, απόλαυσε το τώρα. Τώρα βλέπω να μην φεύγει από εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Πες πόσο μαλακό είναι. Για πες την αίσθηση, πόσο ευχάριστο είναι. Είναι σαν να κοιμάσαι πάνω σε ένα πρόβατο. Πρόβατο, ναι. Πάρα πολύ ευχάριστο, ναι. Είναι τόσο μαλακούλικο, τόσο... Είναι... Σε παίρνει ο ύπνος χωρίς να το θέλεις, ε, Μπιλ. Mm. Τέλεια. Σε ρουφάει μέσα. Σε ρουφάει μέσα. Ναι. Σαν να έχει γίνει πιο μεγάλο το κρεβάτι σου, ε. Είναι χοντρό. Ωραίο, ωραίο, τέλειο. Και ζεστούλικο και με την πιζάμα. Α, αυτό είναι ωραίο. Κατσίκα. Και το άλλο ήταν ωραίο. Όλα είναι ωραία. Είδες πώς το συνδύασε. Πώς το... Το από την άλλη μεριά. Έχει δύο όψεις. Μπορείς να βάλεις και έτσι και έτσι. Κοίτα τι ωραία που είναι. Είδες πώς το συνδύασε, πώς το σκέφτηκα. Μια χαρά. Μια χαρά. Είδατε, λοιπόν, πάω να μαγειρέψω. Σ' αφήνω. Απόλαυσε το, εντάξει. Εδώ κάποιο ψαχούλευε. Έχω βγάλει από την πρίζα, καλέ. Α. Δεν είναι στην πρίζα. Η Τόνια χτες έβαλε, σας είπα, LED λαντάκια γύρω-γύρω. LED λαντάκια, καλά. LED λαμπάκια, πω, πω, πω. Τι λέω, καλέ. Και τέτοιο. Και ο Βασίλης ζήλεψε, θέλει και αυτός. Και του λέω, θα του πάρω και αυτόν. Ωραία είναι έτσι. Άντε! Σιγά-σιγά πρόσχη, μην χαλάσουν, Βασίλη. Γιατί η Τόνια θα μας φάει. Τι μόνο ένα χρώμα έχει. Όχι, έχει πολλά χρώματα, αλλά αργεί να... Κοντά πρέπει να πας. Κοντά. Εν τω μεταξύ κοιτάω αυτά και κοιτάξτε πώς πέτυχα το χρώμα. Όντως, τέλειο, ε. Και να το ήθελα τόσο πολύ δεν θα το έκανα. Παρόλο που δεν το είχα κοντά μου το κουβαρτοπάπλωμα. Στη τύχη το έκανα. Τι έγινε. Θα μου στολίσεις. Τι να σου στολίσω, παιδάκι μου. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι να σας το λύσω. Έλα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα Mandy, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Hondo Center. Υπάρχει εκτός από το online το κατάστημα, έτσι που θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή. Και στο κατάστημα Κανελόπουλος υπάρχουν τα προϊόντα Mandy, έτσι. Οπότε στο Hondo Center, Κανελόπουλος και στο site που είναι καλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να, αυτά εδώ τα παπλώματα πρέπει να τα βάλετε στο σπιτάκι του χατιού ή του σκυλού σας. Γιατί είναι τόσο μαλακό το χατιού. Ε, όχι. Είναι και για τους ίδιους, δεν είναι ωραίο. Αυτό πρέπει να βάλετε στα χατιού. Ναι, κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι από τη μία μεριά. Λοιπόν, έλα να βάλουμε το στολίδι πίσω. Είδες, τι έκανα εγώ εχθές, Βασίλη. Άντε, άντε, βάλτο, βάλτο, το έβαλα. Λοιπόν, μαθήματα, σ' αφήνω, φύγει. Τι όχι. Άνοιξε η Τόνια το μαξιλαράκι, καλά, είναι φοβερό. Κοιτάξτε εδώ πόσο απαλό είναι, πόσο τέλειο είναι. Πω πω. Και ποιοτικά είναι φτιαγμένο φανταστικά. Εδώ είναι κορντέλα ραμμένη. Εγώ νομίζω ότι είναι, το έχουν, ξέρετε, βάψει έτσι με χρώματα σχεδιάκια, αλλά όχι, είναι ραμμένο. Κοιτάξτε εδώ, ραφές, ίσχυες, πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, φανταστικό. Εντάξει, αυτό θα το κόψουμε. Και από πίσω είναι έτσι. Πω.
όμορφο είναι, μωρέ. Πολύ χριστουγεννιάτικα. Δηλαδή, Τόνια, τρώει σου πίτσα. Ποια είναι αυτό? Ε? Όχι, είναι φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο. Ωραίο. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο. Σε αρέσει το μαξιλάρι? Τέλειο. Link κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε να μπείτε, και όπως είπα, και στα Honda Center υπάρχουν και στο κατάστημα Κανελόπουλος. Η πίτσα μου είναι έτοιμη. Εγώ μόλις έφαγα, έβαλα και αυγολέμονο. Τελικά έβαλα, δεν έβαλα φιντέ, έβαλα σουσαμάκι, μακαρονάκι ψηλό και είναι ό,τι πρέπει για αυτό το καιρό. Μια ζεστή σου πίτσα. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία με το κρεατάκι. Κοιτάξτε εδώ, φανταστική. Λοιπόν, αυτά. Τελείωσα και με το σαλόνι εδώ. Εντάξει, αυτό όπως και στο ντομάτιο συνέχεια καθαρίζω, κάνω έτσι. Έχω αλλάξει μαξιλαροφύκες. Έχω αλλάξει μαξιλαροφύκες. Έχω πλύνει μαξιλαροφύκες από την πλάτη του καναπέ. Είδατε, τις έχω βγάλει. Αυτά τα ριχτάρια είναι έτσι για καθημερινή χρήση, έτσι. Απλά να μην λερώνεται, τηλερώνεται πάρα πολύ ο καναπές. Οπότε θέλω να μην, ξέρετε, να μην ακουμπάμε, να μην, δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι παρά να είναι λερωμένο. Από εκεί αυτό, πάλι το είχα πλύνει, το έχω βάλει, αυτό δεν σιδερώνεται, οπότε το έβαλα έτσι, ανοίγει αυτό, εντάξει δεν είναι τίποτα, μάλινο είναι. Βασικά η πολυφρόνα θα φύγει από εδώ, όταν θα φέρουμε, θα στολίζουμε βέντρο, θα σας δείξω, θα σας πω. Και αυτά, θα ανάψω τώρα τα λαμπάκια εκεί, μια χαρά, τέλεια. Λοιπόν, έφτιαξα καφέ, έσβησα τα φώτα, άναψα μόνο τα λαμπάκια μου από εκεί και από εκεί. Τέλεια! Και κάθομαι και απολαμβάνω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πού να είναι και το βέντρο εδώ. Αχ, το θέλω τώρα. Έχω αρχίσει και το αναζητώ πολύ. Δεν ξέρω πότε. Μήπως και μέσα στην εβδομάδα να το στολίσουμε. Θα δούμε. Μου λείπει. Και τι ωραία παρέα που έχω εγώ εδώ, ε! Κάθεται δίπλα μου, δεν φεύγει τίποτα, εδώ μαζί μου, ναι, παρέα κάνουμε, ε, Μάι, μου κάνεις παρέα, μπράβο το αγόρι μου, εδώ με τη μαμά, ναι. Gaze upon the sky, Christmas on my mind. Somewhere from a place up high above, there's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart. Έφτιαξα τώρα λίγη σαγκριά να πιω, πορτοκάλι, μήλο και κανέλα. Επίσης βγήκαμε με τον Ανδρέα στο σούπερ μάρκετ. Αύριο θα φτιάξω παστίτσιο, οπότε πήρα υλικά για να φτιάξω. Τώρα θα κάτσω με τα αγόρια μου και... Σκέφτομαι να βάλω να βράσω λίγη πατάτα να φάμε το γάβρο. Ωραία, πολύ ωραία. Τι πίνεις, μωρέ. Τι είναι αυτό, μωρέ. Πολύ ωραία. Εγώ για βραδινό αποφάσισα να φτιάξω. Έβρασα πατάτα από την Ουκρανία. Εντάξει, δεν έχει σημασία, πατάτα βραστή. Ωραία πάντως είναι πατάτα. Στη σούπα μου άρεσε. Έχει βράσει και έχει διαλυθεί και ήταν πολύ ωραία έτσι. Γάβρο μαρινάτο, ψωμάκι. Τώρα θα βάλω λίγο πιπεράκι πάνω από την πατάτα. Αυτό όποιος έχει γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση θα με καταλάβει. Πολύ πιν, δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο φαγητό έτσι, γεύμα. Είναι, τι να σας πω, τέλειο. Μόνο για να μην παίπνω. Μόνο για να μην παίπνω ο γιος μου. Νόστιμο. Θα τρώει και βραστή πατάτα μόνο να μην παίπνω. Νόστιμο. Εντάξει. Και εσύ θες, μωρέ. Και εσύ θες πατάτα. Βασιλική, θα το τι έχεις κάνει κάτω. Και εσύ θες πατάτα. Τι είναι αυτό. Γάβρος είναι. Λοιπόν, ήρθα τώρα στο μπάνιο, θέλω να πω να κάνω μπανάκι, πιώνω. Και δεν το είχε βάλει ο Ανδρέας και το αφιγκρατήρα εδώ στο μπάνιο. Γιατί μαζεύει, ξέρετε, τον αθμό μετά το μπάνιο και
προς το παρόν θέρμανση δεν είναι. Γιατί έχει έρθει το μία εβδομάδα ο μάστορας, σας είπε να μας βάλει το θερμοστάτη και δεν το έβαλε γιατί κάτι στο διάδρομο, έξω από την πόρτα, κάτι πρέπει να κάνει, να τα τρέψει καλώδια, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, και είπε ότι θα έρθει άλλη φορά με κάποιον άλλον. Οπότε το μόνο που κάνουμε τώρα, ανοίγουμε τα air conditioning στο σπίτι. Εντάξει, δεν έχει πολύ κρύο, δεν μπορώ να πω ότι κρυώνουμε, αλλά εντάξει, ξέρετε, δεν είναι χάριστα. Βράδυ και πρωί είναι λίγο κάπως. Αυτά, λοιπόν, σας χαιρετώ. Ο Βασιλάκης πήγε ύπνο, Ανδρέας στο σαλόνι, πάω και εγώ να κάνω μπανάκια. Εντάξει, απλώσουμε αύριο καινούρια μέρα. Αύριο σας είπα ότι θέλω να φτιάξω παστίτσιο. Η Τόνια μετά τόσο πολύ λίγο ότι θα έρθει με τις φίλες της να στολίσουν το δέντρο. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Έτσι είπα, άμα θέλει να καλέσει τα κορίτσια να κάτσουν μαζί να στολίσουν. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο για την ηλικία της. Τέλεια, μην ανακατευτώ εγώ. Ας τα κάνει όπως θέλει. Να δούμε τώρα μήπως χρειαστεί μετά επιπλέον κάποια κλαδιά ή κάτι. Εάν δεν φτάσουν να θέλει. Το δέντρο είναι αρκετά μεγάλο, ένα 80. Είναι το ύψος του Ανδρέα. Το σκεφτήκαμε έτσι πως να δούμε αν φτάσουν τα στολίδια ή όχι. Θα το δούμε αυτό μετά, εφόσον στολίσει. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει και πάρα πολλά, γιατί όπως κατάλαβα το θέλει πολύ φορτωμένο και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο τι θα κάνουν και πώς. Οπότε λέω να φτιάξω παστίτσο, μήπως φέρουν τα παιδάκια, ξέρετε, να φάνε όλοι μαζί. Αυτά. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εσείς μην ξεχάσετε, αν είστε καινούριοι, βάλτε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, γιατί βλέπω ότι πάρα πολύ παρακολουθείτε τα βίντεο χωρίς να έχετε κάνει εγγραφή. Δεν είναι δύσκολο για εσάς, μου δίνετε κουράγιο, μου δίνετε έμπνευση και με βοηθάτε να συνεχίσω, γιατί εδώ και πόσα χρόνια, 3,5 χρόνια, καθημερινά βγαίνανε σε αυτό το κανάλι τα βλογκάκια, η προσπάθεια μου νομίζω φαίνεται, βλέπετε ότι προσπαθώ να σας αναβάσω, να σας δείχνω και κάποια πράγματα, μπορεί να παίρνετε και εσείς ιδέες. Παίρνω καθημερινά πολλά μηνύματα στο Instagram, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, πολλά δεν σας λέω, αλλά μου γράφετε πάρα πολλές από εσάς ότι σας δίνω ιδέες, ότι σας κάνω παρέα, ότι έχω γίνει μια συνήθεια, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Τι να πω, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και εγώ πραγματικά σας αγαπάω όλους και σας ευχαριστώ για όλα και εμείς τα λέμε αύριο. Bye bye, γεια σας!